Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο King's College στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, το πράγμα έχει χοντρίνει πολύ, ανταλλάσσουν πυράβλους Πακιστάν και Ιράν. Βλέπουμε τα μέτωπα να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Ήταν σαφές εξ αρχής ότι δεν θα περιοριζόταν ο πόλεμος στην Γάζα. Πάμε στο βόρειο μέτωπο με τη Χεσμπολά, έχουμε την Ερυθρά Θάλασσα, τώρα Ιράν και Πακιστάν. Στην ουσία το ένα πράγμα είναι όλα αυτά, έτσι. Κοιτάξτε, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι τα πυραυλικά χτυπήματα των Ιρανών στη Συρία, στην γειτονική χώρα, ναι, γειτονική χώρα του Ιράκ και στο Πακιστάν, αφορούν πρωτίστως τη σχέση, την προβληματική σχέση του Ιράν με την Αμερική και το Ισραήλ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης στέλνει... Συγγνώμη, αν έχετε κάνει φρύ, βγάλτε το να σηκώμε λίγο καλύτερα, λίγο πιο κοντά, γιατί ακούστε λίγο έτσι μακριά, λίγο πιο κοντά. Δυστυχώς, δεν μ' ακούτε. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα. Κάπως καλύτερα, ναι, για πέστε, ναι. Κάπως καλύτερα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Τα χτυπήματα αυτά, λοιπόν, ενώ έγιναν σε τρίτες χώρες, θεωρώ ότι αφορούν πρωτίστως την προβληματική σχέση του Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Το καθεστώς στέλνει κάποια μηνύματα. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, η επίθεση που έγινε στο βόρειο κομμάτι του Ιράκ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, προφανώς στέλνει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, γιατί οι Ισραηλοί έχουν χρησιμοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια αυτή την στενή σχέση που έχουν με τους Κούρδους, για να μετατρέψουν το κομμάτι αυτό του Ιράκ σε ένα, θα έλεγα, προπύργιο του Ισραήλ, που παρακολουθεί και τις εξελίξεις αλλά και τις δραστηριότητες του Ιράν. Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα που στέλνεται προς το Ισραήλ, ότι εκεί υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Ταυτόχρονα στη Συρία το χτύπημα αυτό, βέβαια, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έγινε ως απάντηση στην διπλή βομβιστική επίθεση του Ισλαμικού κράτους κοντά στον τάφο του Σουλεϊμανί, που ήταν πραγματικά μια επίθεση που συντάραξε το Ιράν, έτσι, για πολλούς λόγους, όχι μόνο γιατί ήταν μεγάλος ο αριθμός συστημάτων, αλλά έγινε, ξέρετε, σε αυτή την περίσταση όπου ήταν το μνημόσυνο στην πραγματικότητα αυτού του εμβληματικού στρατηγού. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μήνυμα σε ό,τι αφορά την επίθεση στη Συρία. Η επίθεση αυτή θεωρώ ότι καταδεικνύει το κυριαρχικό ρόλο που παίζει το Ιράν ακόμα στη Συρία. Δηλαδή η Συρία δεν είναι πλέον μια ανεξάρτητη χώρα. Ναι. Έχει γίνει εν μέρη προτεκτοράτο των Ιρανών. Mm-hmm. Η Συρία συνορεύει με το Ισραήλ. Το μήνυμα λοιπόν πάει πάλι προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι στη Συρία οι Ιρανοί είναι παρόντες. Και σε ό,τι αφορά τώρα το πρωτοφανές χτύπημα εναντίον της Σουνιτικής Εξτρεμιστικής Οργάνωσης των Δελούχων που βρίσκεται στην παραμεθόριο, έτσι, μεταξύ Ιράν και Πακιστάν, τα χτυπήματα αυτά λοιπόν που γίνανε στο πακιστανικό εδαφός που δεν είχαν προηγούμενο, πάλι και σε αυτή την περίπτωση εγώ βλέπω ένα μήνυμα προς τη Δύση, γιατί ξέρετε οι Ιρανοί κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι έχουν εργαλοποιήσει τις μειονότητες που υπάρχουν μέσα στο Ιράν και κυρίως αναφέρομαι στους Δελούχους, τους Κούρδους και τους Αζέρους. Θεωρούν λοιπόν ότι εκεί πέρα υπάρχει ένας μακρύς δάχτυλος της Δύσης στη δημιουργία αυτού του αυτονομιστικού κινήματος που είναι ένοπλο αυτονομιστικό κίνημα των Δελούχων. Δηλαδή είναι ένα κίνημα το οποίο σίγουρα υποστηρίζεται από κάποιον, έτσι, γιατί έχουν καταφέρει να πλήξουν κέρια πολλές φορές τις ιρανικές δυνάμεις στο ιρανικό Βελουχιστάν. Για τους ακροατές που δεν είναι τόσο καλοί γνώστες της περιοχής, θα έλεγα ότι το Βελουχιστάν είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται κυρίως στο Ιράν, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι του στο Πακιστάν. Επομένως, όπως καταλάβατε όλοι, το Πακιστάν τώρα χρησιμοποίησε την ίδια δικαιολογία για να πλήξει κάποιες θέσεις βελούχων αυτονομιστών που δραστηριοποιούνται εναντίον του Πακιστάν, αλλά εδρεύουν στο Ιράν. Συγγνώμη, το Ιράν πραγματοποιεί πυραυλική επίθεση στο Πακιστάν, επικαλούμενο τους αυτονομιστές βελούχους, και το Πακιστάν ανταποδίδει τα πυραυλικά πλήγματα στο Ιράν, επικαλούμενο το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε. Οι Πακιστανοί βρίσκονται σε μια προεκλογική περίοδο. Εντάξει, το Πακιστάν μπορεί να μην έχει δίκαιες εκλογές, αλλά έχει εκλογές. Σίγουρα το θέμα αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις μέσα στο Πακιστάν, γιατί η σχέση, ξέρετε, Ιράν-Πακιστάν, παρά το γεγονός ότι το Ιράν είναι κυρίως σιητική χώρα και το Πακιστάν είναι κυρίως σουνιτική χώρα, και παρά το γεγονός ότι τα συμφέροντά τους ήταν πάντα ανταγωνιστικά στο Αφγανιστάν, η σχέση τους δεν ήταν καθόλου κακή. Θα έλεγα ότι ήταν αρκετά καλή. Οι Πακιστανοί λοιπόν δεν περίμεναν κάτι τέτοιο. Οι Πακιστανοί, όπως ξέρετε,
έχουν μια πολύ δομική προβληματική σχέση με τους Ινδούς. Δεν έχουν πρόβλημα με τους Ιρανούς. Δεν περίμεναν λοιπόν κάτι τέτοιο. Το θέμα αυτό έχει γίνει ένα πολιτικό ζήτημα στο εσωτερικό του Πακιστάν, έτσι, γιατί παραβιάστηκε η κυριαρχία τους. Επομένως, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας, αλλά θεωρώ ότι είναι μια σύγκρουση η οποία έχει όρια. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η σύγκρουση θα ξεφύγει. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εδώ, αν θυμάμαι καλά πάντως, επειδή το συζητούσαμε με άλλους συνομιλητές την προηγούμενη εβδομάδα, ο γνωστός παλαιός, σχετικά, όχι πολύ παλαιός, αλλά σε περιπτώσει δεν είναι περσινός, χάρτης για τη Νέα Μέση Ανατολή που είχε εκδοθεί, είχε εκπονηθεί από ένα αξιωματικό του Αμερικανικού στρατού. Ο νέος χάρτης αυτός προέβλεπε και αυτόνομο Μπαλουχιστάν. Μπελουχιστάν στην ουσία. Περί αυτού πρόκειτο. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο και θα σας πω τώρα τι γίνεται σε αυτή την περιοχή του, του κόσμου. Έτσι. Μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι που βρίσκεται μεταξύ Μέσης Ανατολής και Νότιας Ασίας. Το Μπελουχιστάν πρώτον έχει πολύ μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Mm. Και έχει επίσης, από ό,τι φαίνεται, σπάνιες γεές, οι οποίες επίσης είναι ανεκμετάλλευτες και όλοι καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο γεωπολιτικό παιχνίδι θα παιχτεί για τον έλεγχο αυτών των κοιτασμάτων. Έτσι, γιατί με τις σπάνιες γεές κατασκευάζουμε όλα αυτά τα πάντα. Τα πάντα, ναι, από υπολογιστές μέχρι και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και κάτι άλλο το οποίο καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Μπελουχιστάν για την περίπτωση του Πακιστάν. Έτσι, μιλάω για το Μπελουχιστάν, το οποίο βρίσκεται μέσα στην Πακιστανική επικράτεια. Είναι ότι δίνει διέξοδο στο Πακιστάν, στην Αραβική θάλασσα, στον Ινδικό ωκεανό, στον κόλπο του Ομάν. Δηλαδή, χωρίς το Μπελουχιστάν, το Πακιστάν στην πραγματικότητα θα είναι μια περίκλειστη χώρα. Επομένως, κοιτάξτε, εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλες κινέζικες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Βέβαια, με τη σύμφωνη γνώμη της πακιστανικής κυβέρνησης, κατασκευάζονται μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, κατασκευάζονται αγωγοί που θα συνδέουν το Πακιστάν με την Κίνα, γιατί το Πακιστάν και την Κίνα, και η Κίνα έχουν κάποια μικρά σύνορα. Επομένως, η Κίνα βλέπει το Πακιστάν ανέκαθεν ως ένα στρατηγικό σύμμαχο και εναντίον της Ινδίας. Και ως βάθος το βλέπει προφανώς στην περιοχή. Ακριβώς. Και αυτή, ξέρετε, τώρα η αναστάτωση που υπάρχει και στα δύο τμήματα του Μπελουχιστάν, δηλαδή και στο πακιστανικό, ναι, και στο ιρανικό, και οι Πακιστάνοι, αυτό έχει ενδιαφέρον, και οι Ιρανοί πολλές φορές υποψιάζονται αμερικανικό δάχτυλο, υποψιάζονται κάποια τρίτη χώρα που δημιουργεί τα προβλήματα. Για να απορριθμίσουν την παρουσία της Κίνας εκεί. Ακριβώς. Μπορεί να είναι και η Ινδία στην περίπτωση δηλαδή, του πακιστανικού Μπελουχιστάν, υποψιάζονται και τις Ινδικές Μυστικές Υπηρεσίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αλλά κανείς. Μα κανείς δεν παίρνει. Πολύ ενδιαφέρουσα γεωμετρία αυτή, γιατί η Κίνα έχει δέσει το Ιράν με το γνωστό οικονομικό μνημόνιο. Έτσι. Στην ουσία το έχει όμοιρο, γεωοικονομικό όμοιρο και όχι μόνο γεωοικονομικό το Ιράν. Ακριβώς. Ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι της Ιρανικής παραγωγής πετρελαίου κατευθύνεται προς την Κίνα σε μια χαμηλότερη τιμή από την παγκόσμια. Και με βάση συγκεκριμένες θέσεις κλπ. Ακόμα και παρουσία κινέζικων δυνάμεων προβλέπει το μνημόνιο. Το Πακιστάν επίσης το δίνει οικονομικά με διάφορες επενδύσεις κλπ. Γιατί και το Πακιστάν έχει οικονομικές δυσκολίες και οι Κινέζοι πάλι εμφανίζονται ως αυτοί οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν καταστάσεις και υποδομές. Δηλαδή είναι δύο χώρες οι οποίες στην ουσία η Κίνα προσπαθεί να τις δέσει στο άρμα της. Και έχουμε τώρα μια βολική κοινότητα, εθνότητα, η οποία έχει διασπορά γεωγραφική και στις δύο χώρες. Και κάποιος την εργαλειοποιεί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε την περίπτωση. Απλά τώρα, επειδή κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα, να δώσω κάποιες λεπτομέρειες. Οι Βελούχοι είναι Σουνίτε. Άρα, στην περίπτωση του Ιρανικού Μπελουχιστάν, καταλαβαίνουμε, υποψιαζόμαστε πού έγινε το πρόβλημα. Έγινε στο γεγονός ότι το Ιράν είναι κατά βάση μια σιητική χώρα και το καθεστώς είναι σιητικό. Επομένως, νιώθουν ότι καταπιέζονται τα δικαιώματά τους, ότι τους επιβάλλεται το σιητικό Ισλάμ. Στην περίπτωση όμως του Πακιστάν, που είναι κυρίως σουνιτική χώρα και οι Βελούχοι είναι Σουνίτες. Εδώ, κοιτάξτε, υπάρχει ένα μυστήριο. Δηλαδή, γιατί τώρα αυτοί οι Πακιστανοί Βελούχοι έχουν πάρει τα όπλα εναντίον της πακιστανικής κυβέρνησης. Δηλαδή, γιατί εξεγείρονται. Αφού είναι Σουνίτες. Ναι, ναι, εναντίον του Ισλαμαμπάτ. Αυτοί λένε, και αυτοί διατείνονται ότι το Ισλαμαμπάτ δεν ασχολείται με την περιοχή του, ότι δεν δίνει ίσες ευκαιρίες. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Γι' αυτό οι Πακιστανοί υποψιάζονται ότι κάποια άλλη τρίτη χώρα, ίσως η Αμερική ή ίσως η Ινδία ενδεχομένως. Πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή εγώ τώρα παρακολουθώ από χτες και τα διεθνή ΜΜΕ και τις αναλύσεις που γίνονται από πρώην στρατιωτικούς ή διπλωμάτες. Οι διπλωμάτες οι οποίοι δεν βρίσκονται στην υπηρεσία τώρα,
Κανείς πραγματικά δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Δηλαδή τώρα αυτό είναι. Είναι βαρύ. Μιλάμε για πυραυλικό πλήγμα σε τρίτη χώρα. Είναι βαρύ έτσι. Ναι, και είναι η πυρηνική χώρα δηλαδή, που μας προκαλεί. Ναι, είναι το Πακιστάν μια πυρηνική χώρα. Δηλαδή οι Ιρανοί σίγουρα σκεφτήκανε δύο και τρεις φορές που το κάνουν αυτό. Επομένως, αυτό νομίζω, κύριε Καλαρίτη, καταδεικνύει και τη ρευστότητα, τη γεωπολιτική ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, δηλαδή, μάλιστα. Δεν ξέρουμε κυριολεκτικά αύριο τι ξημερώνει. Κυριολεκτικά αύριο. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι το Ιράν δείχνει την ακτίνα, την εμβέλεια δράσης του, είτε μέσω χτυπημάτων τώρα όπως αυτά σε Συρία, Ιράκ και Πακιστάν, είτε μέσω των αντιπροσώπων, μέσω πρόξης Ερυθρέα Θάλασσα, Χαμάς, Χεσμπολά κλπ. Δείχνει την εμβέλεια, δείχνει τους κύκλους δράσης του και στέλνει μηνύματα έτσι. Ναι, κοιτάξτε, στέλνει μηνύματα, αλλά θα σας πω πώς εγώ αντιλαμβάνομαι αυτά τα μηνύματα. Απ' τη μία κάνει μια επίδειξη δύναμης, γιατί δείχνει στην πράξη ότι έχει στρατοδικές δυνατότητες και την πολιτική βούληση να κάνει προβολή ισχύως έτσι σε τρίτες χώρες. Από την άλλη, ξέρετε, επειδή το Ιράν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πολλαπλή κρίση, είναι πρώτον οι αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες έχουν αναγκάσει και τους Ευρωπαίους να κρατήσουν αποστάσεις από την Ιρανική οικονομία. Δεύτερον, είναι το μεγάλο ψυχολογικό χάσμα που υπάρχει πλέον μέσα στο ίδιο το Ιράν, σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές γενιές. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ζήσανε την εποχή του Σάχη, οι οποίοι μεγαλώσαν μέσα στην Ισλαμική Δημοκρατία. Έχουν πολύ διαφορετικές προσλαμβάνουσες, έχουν διαφορετικά όνειρα και το βλέπουμε συνέχεια αυτό να γίνεται πράξη, δηλαδή με διαδηλώσεις, με το κίνημα των γυναικών. Mm-hmm. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι το Ιρανικό καθεστώς προσπαθεί να βρει μια διέξοδο στο αδιέξοδο του. Δηλαδή, έχει εξωτερικεύει την κρίση του, έτσι. Ναι, έχει κυριευτεί από μια ανασφάλεια. Θα θυμίζω ότι ο ανώτατος ηγέτης, ο θρησκευτικός ηγέτης, που είναι ο ισχυρός Αμίρ του Ιράν, ο Αλί Χαϊμενή, είναι 86 χρονών, 85-86. Επομένως, έχει ξεκινήσει, ξέρετε, μια εσωτερική συζήτηση για τη διαδοχή του. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη υπάρχουν ανταγωνισμοί, υπάρχουν διαμάχες, υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η διαχωριστική γραμμή δεν είναι μεταξύ μεταρρυθμιστών και συντηρητικών, όπως ήταν η δεκαετία των 90. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ σκληροπυρηνικών και περισσότερο σκληροπυρηνικό, αν το πω λίγο εμφαντικά. Άρα θεωρώ ότι αυτά τα χτυπήματα σε κάποιο βαθμό αντανακλούν και αυτές τις τελικές αντιπαραθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πολύ διαφωτιστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.